ανοίγει το τριώδιο. Χωρίς να ξέρουμε τι θα πει τριώδιο, τι λέει αυτό το βιβλίο μέσα και για πόσο διάστημα, γιατί λέγεται τριώδιο. Είναι ένα βιβλίο από τα βιβλία της Εκκλησίας μας, αυτό εδώ, το οποίο λέγεται τριώδιο και το οποίο ανοίγουμε σήμερα και το κλείνουμε το Μεγάλο Σάββατο. Για να πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το Πεντηκοστάριο, που αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα. Αυτό λοιπόν το τριώδιο, το βιβλίο, λέει τριώδιο, που αρχίζει το βιβλίο. Γιατί έχει δύο έννοιες, χωρίζεται σε τρία μέρη το τριώδιο, από σήμερα μέχρι την Κυριακή της Τυρινής, από εκεί μετά μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου και μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα για το τρίτο μέρος. Αυτό λέγεται και τριώδιο. Αλλά έχει και άλλη έννοια εκκλησιαστική που την ξέρουν οι Ιεροψάλτες. Η Εκκλησία μας έχει κάποιους ύμνους που λέγεται εννέα οδές. Αυτές τις εννέα οδές τη λέμε όλο τον χρόνο. Όπως την περίοδο του τριωδίου δεν λέμε τις εννέα οδές, λέμε τις τρεις οδές. Γι' αυτό λέγεται και τριώδιο. Αυτό λοιπόν είναι η έννοια του βιβλίου τριώδιο, που περιέχει βέβαια πάρα πολλά, η μοναδική περίπτωση που περιέχει μια περίοδος τόσα πολλά είναι αυτή, έχουμε τον Ευαγγελισμό, έχουμε τις προηγιασμές, έχουμε τους χαιρετισμούς, έχουμε τον Μεγάλο Κανόνα κτλ, τα οποία δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη περίοδο της Εκκλησίας. Τώρα, εδώ όπως και όλα τα πράγματα, αδέρφια, έχουν πάρει κακό δρόμο. Τριώδιο. Τι θα πει τριώδιο, ανοίγει το τριώδιο για τους Χριστί, μάλλον για κατά κόσμο. Τριώδιο κατά κόσμο και κατά Χριστό τριώδιο. Κατά κόσμο θα πει γλέντι, διασκέδαση, φαγοπότη, μασκαρέματα, με άλλα λόγια, στην αμαρτία πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ στην αμαρτία την περίοδο του τριώδιου, κατά τον κόσμο. Επειδή ο χρόνος δεν μας περιέχει, δεν θα πω πολλά πράγματα. Και κατά Χριστόν, περίοδος τριωδίου θα πει περισσότερο προσευχή, περισσότερο ληστεία, περισσότερο ελιμοσύνη, περισσότερο κοντά στην Εκκλησία, περισσότερο κοντά στα μυστήρια, πιο συχνά στη Θεία Κοινωνία. Αυτό που δυστυχώς δεν κάνουμε, γιατί η Εκκλησία τοποθέτησε τις προηγιασμένες, γιατί οι χριστιανοί τότε, αδέρφια μου, είχαν την πείνα και τη δίψα να κοινωνούν πιο συχνά. Τότε κοινωνούσαν δύο φορές την εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή. Μετά προσθέθηκε η Εκκλησία τις προηγιασμένες, Τετάρτη και Παρασκευή, άλλες δύο, δηλαδή κοινωνούσαν τέσσερις φορές την εβδομάδα οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. Βέβαια, έχουν πολλά ερωτηματικά και χρόνο χρειάζεται πάνω να πούμε, γιατί το να κοινωνούμε τρεις φορές το χρόνο είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο. Στους χριστιανούς ίσως δεν έχουν άγνοια και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι αυτοί που έχουν δικαίωμα να κοινωνούν τρεις φορές το χρόνο είναι οι τρίγαμοι. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί είναι τρίγαμοι. Οι τρίγαμοι γεννήκαμε. Γιατί να μην έχουμε με εξοικειωθεί με τη Θεία Κοινωνία. Σε κάθε λειτουργία τι ακούμε, αδέρφια μου, τι ακούμε σε κάθε λειτουργία. Λάβετε, φάγετε, πιέτε εξ αυτού πάντες. Θα πει πάντες όλοι στη Θεία Κοινωνία. Μάλιστα ο Άγιος Νεκτάριος, ο σύγχρονος Άγιος Εκκλησίας μας, λέει το εξή πολύ βαρύ για τους χριστιανούς, που κάνουν τους χριστιανούς, αλλά δεν είναι. Αυτό δεν πάει στην Εκκλησία και δεν κοινωνεί αμαρτάκι. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Όχι χαλβάδες εμείς οι άλλοι, Άγιος Νεκτάριος. Αυτός πάει στην Εκκλησία, εκκλησιάζεται και δεν κοινωνεί αμαρτάνει. Δεν μαρτάνει γιατί κοινωνεί, γιατί δεν κοινωνεί. Γιατί ήρθε στην Εκκλησία, για ποιο λόγο έρθες στην Εκκλησία. Δε. Να δεις τον παπά ή να ακούς τον τάτη. Να κοινωνείς. Το κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Κοινωνία. Κάτι που και αυτό δεν το γνωρίζουμε, είσαστε δικαιολογημένοι, δεν έχετε ακούσει ποτέ κάτι. Όμως το θέμα μας δεν είναι εκεί. Είναι πολλά τα θέματα μέσα στην Αγία και μεγάλη περίοδο του τριωδίου. Όμως εγώ θα να σταματήσω εκεί, ότι η περίοδο λοιπόν αυτή δεν είναι περίοδος γλεντιού και διασκέδασης. Είναι περίοδος περισσοποιής, περίοδος που κοντά στα μυστήρια, στην Εκκλησία κτλ. Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, αν τώρα θέλουμε να πάμε τον κόσμο, αυτά που ο Θεός, ο κόσμος θέλει, δεν τα θέλει ο Θεός. Και αυτά που
Άγιος Θεός δεν θέλει ο κόσμος. Γι' αυτό μας λέει, όσο αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Δεν θα είσαι φίλος του κόσμου, του αμαρτωλού. Αυτόματα είσαι εχθρός του Θεού. Αυτές είναι αλήθειες που δεν μπορούμε να τις διψώσουμε. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσω να πω λίγα λόγια για το θέμα της μετανοίας άνοιξον η πύλα ζωγόντα. Έρχεται το Τριώδιο σήμερα, ξεκινάει και θα έχει όλη την περίοδο του Τριωδίου αυτό το ύμνο. Τώρα ακούμε της μετανοίας άνοιξον η πύλα ζωγόντα. Μετάνοια. Ένα θέμα που θα πρέπει να γίνεται σε κάθε λειτουργία η λέξη μετάνοια. Γιατί αυτό που είναι ανησυχητικό, αδέρφια μου, είναι ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Οι άνθρωποι δεν μετανοούν, δεν αλλάζουν. Αλλάζουμε ρούχα, αλλάζουμε παπούτσια, αλλάζουμε τηλεοράσεις, αλλάζουμε κινητά τηλέφωνα, αλλάζουμε. Τρόπο ζωής δεν αλλάζουμε. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Φωσίος, ο Εφραίμος Σύρος, τι θα πει η μετάνοια. Μετάνοια θα πει εγκαταλείψε, λέει, το πρώτερο. Δηλαδή τη ζωή που κάνουμε την αφήσουμε την αμαρτωλή ζωή. Να τα πει ζωή που κάνουμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, να αφήσουμε το σκοτάδι και να πάμε στο φως που είναι ο Χριστός. Δεν αρέσει στους κόσμους, στον κόσμο του φως. Σου αρέσει στο σκοτάδι, τα ημίφωτα, τα υπόγεια. Εκεί υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η παρουσία του Θεού. Αστεία πράγματα. Να πάμε λοιπόν στο φως που είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Χριστέ το φως του αληθινό. Θα ακούσει μετά από λίγο τους ψαφτάδες, είδαμε το φως του αληθινό. Ποιος είναι το φως του αληθινό, ο Χριστός. Όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν φως, δεν θέλουν Θεό, δεν είναι σκοτάδι, δεν είναι υπόγεια, δεν είναι αμαρτία. Να αφήσουμε την πλεονεξία και τη φιλαργυρία και να κάνουμε ελεημοσύνες, γιατί μόνο μέσω να αυτοίσουμε πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Να αφήσουμε τα ψέματα και να πάμε στην αλήθεια. Αυτό θα πει μετάνοια, εγκαταλείπω το ψέμα που στην πρώτη γραμμή και πάω στην αλήθεια, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και αλήθεια. Εγώ είμαι ο λόγος και η αλήθεια και η ζωή. Λες αλήθεια πάντοτε τον Θεό, λες ψέματα πάντοτε τον διάβολο. Παρέα με τον διάβολο ο άνθρωπος που λέει ψέματα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, έστω ο λόγος ημών, ναι, ναι και ου, ου. Το δε περισσόν εκ του πολλήλου ευθύνη, το πλέον του διάβολο. Γιατί όμως οι άνθρωποι, αδέρφια μου, δεν μετανοούν. Δεν μετανοούν γιατί δεν αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί. Τι είναι απόλυτο στον παπά. Λέει πολλές φορές, δεν πω στον παπά, να εξομολογηθώ. Τι να πει στον παπά. Έχω έρθει κι άλλη φορά ίσως ότι έχω μια εξομολόγηση ενός παιδιού στα χέρια μου, ανώνυμο φυσικά, έκτης δημοτικού με 34 αμαρτίες. Μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί έκτης δημοτικού με 34. Λέω ψέματα, τι είναι ψέματα, δεν είναι αμαρτία. Κλέβω, δεν είναι αμαρτία. Παίζω χαρτιά, δεν είναι αμαρτία. Κοροϊδεύω ψάρου, δεν είναι αμαρτία, κοροϊδεύω ψάρου. Γιατί σκοροϊδεύω ψάρου, κοροϊδεύω Θεού είναι ο κάθε άνθρωπος. 34 αμαρτίες. Και πρέπει οπωσδήποτε αδέρφια μου να πάρω το δρόμο της επιστροφής στην αγκαλιά του Θεού. Μετάνοια λοιπόν θα πει να αφήσουμε τις αδικίες και τις ψευδιές και τα πάντες και πάμε στη δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι και δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μάθεται έλλειμποντες εμπιτισμής. Ο παράδεισος λέει έχει γεμίσει από μετανοημένους ανθρώπους. Και αυτούς που εμείς πολλές φορές λέμε αδέρφια μου, κοίταξε αυτός είναι μεθύστακας, αυτός είναι πόρνος, αυτός είναι ας πούμε παίρνει ναρκωτικά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που εμείς καταφορούμε πολλές φορές, αυτοί μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού και να μπουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μην ξεχνάμε, ετελώνε και πόρνε προάκουσι μας στη Βασιλεία του Θεού. Οι τελώνες και οι πόρνες θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού και εμείς δεν θα μπούμε, γιατί δεν έχουμε μετάνοια. Αδέρφια μου, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι και το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο κόσμος, θα το θυμάστε σίγουρα, ήταν η λέξη μετανοήθηκε. Και το δεύτερο κήρυγμα αμέσως μετά τον πρόδρομο, αφού αποκεφαλίστηκε ο πρόδρομος, ήταν ο Χριστός. Το ίδιο κήρυγμα συνέχισε ο Χριστός. Μετανοείται, είναι γεγάρη βασιλεία των ουρανών. Προσέξτε μια λέξη. Δεν λέει μετανοήσατε. Προσέξτε.
συνεχής στη ζωή μας ένας συνεχής χαρακτηρισμός η λέξη μετάνοια. Να είμαστε έτοιμοι να μετανοήσουμε. Γιατί αμαρτάμε κάθε μέρα και όλη μέρα. Αμαρτάμε βασικά με τα μάτια. Αμαρτάμε με τα χέρια. Αμαρτάμε με τα πόδια. Αμαρτάμε με τη γλώσσα. Αμαρτάμε με την κοιλιά. Τόσα πράγματα αμαρτάμε. Αμαρτάμε την ημέρα, αμαρτάμε τη νύχτα. Αμαρτάμε και μέσα στην εκκλησία ακόμα τέτοια πολλές φορές με το κουτσομπολιό και με την κατάκριση που είχε σήμερα ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, οι δυο άνθρωποι που πήγαν να προσευχηθούν, αλλά προσευχηθούν τι προσευχή. Σταμάτησε στη μέση μέσα ο ένας και άλλα γιατί αυτογυμπανίζεται. Δεν θα μιλήσουμε για τον Τελώνη και τον Φαρισαίο σήμερα. Το θέμα μας είναι ότι όλη αυτή την περίοδο πρέπει να μιλάμε συνέχεια για μετανοία. Θέλετε να δείτε ανθρώπους που μετανόησαν, να πάρουμε το ληστή. Με ένα μνήστη τύπου Κύριε μετάνοιας, μπήκε στον Παράδεισο. Να πάρουμε τον Πέτρο, τον Απόστολο Πέτρο, αρνήθηκε τον δάσκαλό του. Δεν ξέρω λέει ποιος είναι. Ποιος είναι δεν ξέρεις Πέτρο, τόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Χριστό και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός. Και ο Πέτρος πώς σώθηκε η αδέρφια μου και εξεθόν έξω έκλαψε μικρός. Τα δάκρυα της μεταγίας. Θέλετε την ουσία Μαρία την Αιγυπτία, 17 χρόνια πόρνη. Η ουσία Μαρία Αιγυπτία, η οποία αδέρφια μου είναι σήμερα Αγία γιατί και θυμάει τη σκιά μας δυο φορές τον χρόνο. Μια πόρνη. Να τα ακούσουμε για να μην νομίζουμε ότι θα σωθούμε εμείς και αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Εμείς θα πάμε στην κόλαση και στον Παράδεισο. Την πρώτη Κυριακή, την 1η Απριλίου και την 5η Κυριακή των νηστιών έχουμε τη σωσία της Μαρίας της Αιγυπτίας. Θυμάει η Εκκλησία μας παραλάβει μία πόλη 17 χρόνια. Γιατί, γιατί μετανόησε. Θέλετε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού, να εξαφανίσει τους χριστιανούς. Τι τον έκανε να σωθεί, να είναι ο πρώτος μετά τον ένα, μετά τον Χριστό από τους πάπους. Αυτός ο διώκτης του χριστιανισμού πήρε μετάνοια. Αυτή τη μετάνοια ζητάει ο Θεός μας. Ζητάει από όλους τους ανθρώπους. Γιατί αν περιμένουμε να ελπίζουμε και ένα καλύτερο αύριο για καλύτερες μέρες, μια ζωή βασιλεία του Θεού στη γη θα μπορούσε να ήταν η κοινωνία μας. Αλλά δυστυχώς μη διερωτάσαι που φτάσαμε και που καταντήσαμε. Η απάντηση είναι μία. Αυτή τη στιγμή ξεχάσαμε τον Θεό. Είδατε κανείς να μιλάει για Θεό. Μιλάμε για τον Θεό που λέει η Γραφή «Λάλη και μη σιωπήσεις». Σταμάτα, μη σταματάς να μιλάς για τον Θεό. Εμείς τι ακούμε. Μιλάμε για τον καιρό. Μιλάμε για τη μόδα. Μιλάμε για τα χρηματιστήρια. Μιλάμε για αθλητικά, μιλάμε για πολιτικά. Σε μια συζήτηση να μιλήσει και ο Θεός. Δεν το αφήνουμε να μιλήσει. Δεν του δίνουμε τίποτα. Το Θεό δυστυχώς θα το σκεφτούμε κάποιες στιγμές δύσκολες στη ζωή μας. Κάποια δοκιμασία, κάποια αρρώστια. Αυτό δεν υπάρχει Θεός. Όσο περνάει όσο η ζωή μας όμορφα, χωρίς αρρώστιες και χωρίς προβλήματα, όλα πάνε καλά. Δυστυχώς. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Θεολόγος ότι περισσότερο λέει, πρέπει να σκέπτεσαι τον Θεό από ό,τι να πνέεις. Τι ωραία λέξη. Περισσότερο πρέπει να σκέπτεσαι τον Θεό από ό,τι να πνέεις. Αν σταματήσει ένα πολύ πάνω. Ό,τι και να κάνουμε τον Θεό πρέπει να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και ο Παύλος το συνδέει. Απαγορεύει όλα εκτός την αμαρτία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε στείετε είτε πίνετε τάχτα προδόξατε. Και δοξάσατε δι' των Θεών εν το σώματι και εν το πνεύματι ημών άντι να εστί του Θεού. Μας καλεί ο Θεός να τον δοξάσουμε με τα χέρια μας, με τα πόδια μας. Με αυτά τα πόδια που λέει μια ωραία φράση, η Γραφή, όσο ωραία οι πόδες των ευαγγελιζομένων, των ευαγγελιζομένων τα λατά. Πόσο ωραία τα πόδια εκείνα που πάνε στο νοσοκομείο, που πάει στη φυλακή, που πάει στον εγκαταλελειμμένο γέροντα. Αυτά είναι τα ωραία πόδια. Αλλά δυστυχώς μην κρύβουμε την αλήθεια. Τα γήπεδα, τα σκαλπάτια των γηπέδων έχουν καταστραφεί. Τα σκαλπάτια των εκκλησιών για να είναι παφά. Γιατί δεν βγαίνουν πόδια στα σκαλπάτια της εκκλησίας. Έχω μια τρομερή αποχή από τις εκκλησίες. Γιατί μας φάγανε τις τηλεοράσεις, μας φάγανε τα ίντερνετ, μας φάγανε οι γάμοι, οι βαπτίσεις, τα πάντα. Και το Θεό στην άκρια. Γι' αυτό πληρώνουμε αυτά. Ο Θεός δεν μας τιμωρεί. Εμείς αυτοτιμωρούμεθα.
Το λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Αμάρτησες, θα πεθάνεις. Θα έχεις τις συνέπειες της αμαρτίας που κάνεις. Ο Θεός θα τίποτε. Αδέρφια μου, μας περιμένει ο Θεός. Την ερχόμενη Κυριακή είναι του Ασώτου. Και λέω γιορτάζουμε όλοι. Όλος ο κόσμος γιορτάζει την ερχόμενη Κυριακή. Όλοι γιορτάζουμε. Γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Πάντε συμμάρτωμε και υστερούμε τα της δόξης του Θεού. Και αν είπαμε ένα αμαρτία που έχουμε εαυτούς πλανόμεν και αλήθεια ούτε έστει εμεί. Λέμε ψέματα όταν λέμε δεν έχω τίποτα να πω στον ιερέα. Και θα τελειώσουμε κάτι που σας είχα πει και άλλη φορά. Ο Θεός έστειλε ένα άγγελο στη γη και του λέει πήγαινε να μου φέρεις ό,τι πιο πολύτιμο πράγμα υπάρχει πάνω στη γη. Κατεβαίνει ο άγγελος κάτω. Βρίσκεται σε μία μάχη που είχε δοθεί πριν από λίγο για τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Αυτοί οι ήρωες, μάρτυρες, έτρεχε το αίμα από τη μύτη τους και τα σχετικά. Παίρνει λίγο αίμα και το πάει στο Θεό. Ναι, του λέει ο Θεός, είναι πολύτιμο το αίμα που δίνεται για την πατρίδα, αλλά δεν είναι ότι πολύτιμότερο υπάρχει πάνω στη γη. Κατεβαίνει ο άγγελος δεύτερη φορά κάτω. Βρίσκεται σε μια κηδεία. Σε μια κηδεία ενός ανθρώπου που είχε, δεν εγκράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Όλα για τη φτώχεια, για τη δυστυχία, για την αγόρτα, για την πείνα, για τους άστεγους, τους άνεμους, τους δεξιμένους. Όλα τη χρήματα είχε, ό,τι περιουσία τα έδωσε όλα στη φτώχεια. Χάσαν οι άνθρωποι τον ευεργέτη τους. Τα μπροστάτη τους κλαίγανε. Παίρνει αυτά τα δάκρυα και τα πάει στο Θεό. Ναι, πήγε ο Θεός. Τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης είναι πολύτιμα, αλλά δεν είναι ότι πολύτιμότερο υπάρχει πάνω στη γη. Για τρίτη φορά λοιπόν κατεβαίνει ξανά ο άνθρωπος κάτω. Ακούει ένα μουγκριτό, πολύ κλάμα, όχι απλώς κλάμα, πολύ κλάμα. Τι συμβαίνει, από εδώ και λίγο, σε ένα δάσος μέσα ο άγγελος και βλέπει κάποιον καλό άγγελο. Είχε ακουμπήσει ένα δέντρο και έκλαιγε. Πλησιάζει το πάει στον νόμο, του λέει, γιατί βρες αδερφέ μου, τι σου συμβαίνει, κάποιο σταυρό μεγάλο σηκώνει, κάποιο γολγοθά ανεβαίνεις, κάποια μεγάλη δοκιμασία περνά. Τίποτα από όλα αυτά συμβαίνει. Τότε, γιατί τόσο κλάμα. Λέω, για τις αμαρτίες μου. Απαντάει ο καλόγερος, κλαίω για τις αμαρτίες μου. Παίρνει τα δάκρυα αυτά, τα πάει στο Θεό. Και ο Θεός λέει, ναι, ό,τι πολυτιμότερο πράγμα υπάρχει πάνω στη γη είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Δεν κλαίνε οι άνθρωποι, αδέρφια. Δεν κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Αν μπορούσαμε να δούμε με τα μάτια αυτά που ο Θεός κλαίει, ο Θεός γιατί δεν κλαίμε εμείς. Κλαίνε οι εικόνες του Αγίου Όρους γιατί δεν κλαίνε οι χριστιανοί. Γιατί δεν έχουμε δάνεια. Γιατί δεν αλλάζουν τρόπο ζωή και συμπεριφορά. Και μην ξεχνάτε, χωρίς να θέλω να σας φοβήσω. Λέμε σε κάθε λειτουργία των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει των υπόλοιπων χρόνων. Δεν ξέρουμε αν το βράδυ θα ζούμε. Για να πάμε στο Μέγα Αντώνιο, τον καθηγητή της Ερήμου, ο οποίος είχε 20.000 μαθητές, ο Μέγας Αντώνιος. Και λέει, άνθρωπο λέει, το πρωί που θα ξεσηκωθείς, ίσως να μην πλατιαστείς. Και το βράδυ που θα πλαγιάσεις, ίσως να μην ξημερωθείς. Σήμερα αν τις φωνές του Θεού ακούσετε, λέει γραφή, σήμερα αδέρφια μου, αν θέλετε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Διότι δεν την ακούμε, γιατί το λέει ξεκάθαρα η γραφή σε άλλο σημείο. Αν θέλετε και εσείς ακούσετε, με λέει τα αγαθά της γης πάγεστε. Αν δεν θέλετε να με ακούσετε, λέει ο Θεός, μάχια δεν μας κατέδευε. Μακρύνοντες αυτούς από τον Θεό, απολούνται. Έφυγες από τον Θεό και θα καταστραφεί. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε. Δεν γίνεται κανείς Άγιος, γίνεται Άγιος. Να προσπαθήσουμε το συνομότερο, χωρίς αναβολή, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, να είμαστε σε μετάνοια. Να έχουμε το πνευματικό μας. Έχει την εξουσία από τον Θεό να συγχωρεί αμαρτίες για να μπορέσουμε, αδελφιά, να είμαστε πάντα έτοιμοι
γιατί δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα μας καλέσει. Εγώ εύχομαι αυτό που η Εκκλησία έχει σε όλους μας, χριστιανικά τα τέλη της ζωής, ανώρινα και καλή απολογία. Αμήν. Love.